Καλημέρα αγαπητοί αδελφοί. Είναι πάλι χαρά μας που μπορούμε να μαζευτούμε, αν δεν μπορούμε να μαζευτούμε πρόσωπο με πρόσωπο στη συνάθρεση, μπορούμε να συναντηθούμε με την τεχνολογία. Και αυτό το πρωί το μήνυμά μας έχει να κάνει με ένα θέμα που είναι έγκαιρο για μας σήμερα, στις μέρες που ζούμε, όταν είμαστε περιορισμένοι, τι μάθημα μας δίνει η Αγία Γραφή και πιο συγκεκριμένα ο Απόστολος Παύλος. Θα διαβάσουμε αυτό το πρωί από την Επιστολή προς Εφεσίους, το κεφάλαιο Γ, εδάφιο 14 μέχρι και το 21, είναι στη σελίδα 1035 στις γραφές μας. Επιστολή προς Εφεσίους, κεφάλαιο Γ, εδάφιο 14 μέχρι και το 21. Αλλά πριν έχουμε το ανάγνωσμά μας και το μήνυμά μας, ας προσευχηθούμε. Πατέρα μας, σε ευχαριστούμε από τα βάθη της καρδιάς μας για την μεγάλη αγάπη που έδειξες σε μας. Εμείς που ήμασταν ξένοι, χωρίς ελπίδα, χωρίς καμία καλοσύνη να δείξουμε για τον εαυτό μας και ήμασταν τόσο μακριά, εσύ έστειλες τον Υιόν σου να έρθει κοντά, να μας αγγίξεις την ανάγκη μας, να κρατήσει την αμαρτία μας στο Σταυρό, να χυθεί το αίμα Του για να πληθούμε εμείς. Σε ευχαριστούμε, Πατέρα μας. Σε ευχαριστούμε γιατί τίποτα άλλο σε αυτόν τον κόσμο δεν μετράει εν σύγκριση με αυτό το μεγάλο έργο της σωτηρίας. Ζητάμε αυτό το πρωί, καθώς ανοίγουμε το Λόγο Σου, να μιλήσεις στις καρδιές μας για παρηγορία, για έλεγχο, για ό,τι έχουμε ανάγκη ο καθένας μας, Πατέρα μας. Εσύ μας ξέρεις καλύτερα από ό,τι ξέρουμε τον εαυτό μας. Δώσε μας αυτό που έχουμε ανάγκη. Τα αδέλφια μας που είναι άρρωστα, σε δύσκολες καταστάσεις, τα φέρνουμε ενώπιόν Σου. Δώσε σε όλους κατά την ανάγκη τους, αυτοί που διώκονται ένα και του Ευαγγελίου. Και σε όλους μας, Πατέρα, δώσε μας δύναμη άνωθεν σε αυτές τις δύσκολες μέρες που περνάμε. Προσευχόμαστε εις το όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν. Και διαβάζω από την Επιστολή προς Εφεσίους το κεφάλαιο Γ και εδάφιο 14. «Δια τούτο κάμπτω τα γόνατά μου προς τον Πατέρα του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, εκ του οποίου πάσα πατριά εν ουρανής και επί γης ονομάζεται, για να δώσει εις εσάς κατά τον πλούτον της δόξης αυτού να κρατεωθείτε εν δυνάμει δια του Πνεύματος αυτού εις των εσωτερικών άνθρωπων, για να κατοικήσει ο Χριστός διαπίστεως εν τις καρδίες ημών, ώστε να δυνηθείτε εριζωμένη και τεθελειωμένη εν αγάπη, να καταλάβετε με τα πάντων των Αγίων το πλάτος και το μήκος και βάθος και ύψος, και να γνωρίσετε την αγάπη του Χριστού την υπερβαίνουσαν πάσαν γνώσην, για να πληρωθείτε, με όλο το πλήρωμα του Θεού, εις των δυνάμεων επερεπηρήσου να κάνει υπέρ πάντα όσα ζητούμεν ή νοούμεν κατά την δύναμην την ενεργουμένην εν ημίν, εις αυτόν έστω η δόξα εν τη Εκκλησία δια Ιησού Χριστού εις πάσας τας γενεάς του αιώνος των αιώνων. Αμήν. Όταν, αδελφοί, μελετάμε την Αγία Γραφή και ιδιαιτέρως όταν μελετάμε τον Απόστολο Παύλο και αυτά που έχει γράψει δια την έμπνευση του Αγίου Πνεύματος, μερικές φορές θαυμάζουμε
το πλούτο από τα λόγια που μας λέει ο Λόγος του Θεού σε ένα μικρό μέρος. Εδώ είναι 7 εδάφια και θα ήταν ανάγκη να κάνουμε πολλά κηρύγματα να καταλάβουμε αυτό το μέρος σε όλο το βάθος. Αυτό το πρωί μόνο μερικά σημεία θέλω να κάνω που έχουν απήχηση στη ζωή μας σήμερα. Το πρώτο που διαβάζουμε εδώ, που μας λέει ο Απόστολος Παύλος, «Δια τούτο κάμπτω τα γόνατά μου προς τον Πατέρα του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού». Δια τούτο. Με άλλα λόγια, έχω εξηγήσει κάτι μεγάλο και αυτό που έχω εξηγήσει, γι' αυτόν τον λόγο τώρα ο Απόστολος Παύλος μας λέει ότι προσεύχεται. Και διαβάζουμε στο προηγούμενο μέρος από αυτό το κεφάλαιο, μας λέει πάλι τα ίδια λόγια, δια τούτο, και μιλάει για την υπηρεσία του ως Απόστολος του Ιησού Χριστού και κήρυκας του Ευαγγελίου. Και συνδέεται με το δεύτερο κεφάλαιο που μας λέει τις μεγάλες αλήθειες. Ήμασταν μακριά, ήμασταν ξένοι, ήμασταν εχωρισμένοι, διαπίστεως έχουμε σωθεί. Κατά χάριν είστε σωσμένοι, όχι για τα δικά μας τα έργα, δεν είχαμε εμείς τίποτα καλό να δείξουμε για τον εαυτό μας, κατά χάριν είμαστε σωσμένοι. Και εμείς οι εθνικοί έχουμε ενωθεί με το λαό του Θεού και τώρα μπορούμε να φωνάξουμε τον Θεό Πατέρα. Και όλο αυτό έγινε με το έργο του Ιησού Χριστού. Και μας λέει ο Απόστολος Παύλος στο δεύτερο κεφάλαιο πολύ καθαρά ποιος είναι ο χριστιανός. Και τώρα τον εβλέπουμε εδώ στο τρίτο κεφάλαιο, στο 14 εδάφιο, δια τούτο, με όλα αυτά που μας λέει στο δεύτερο κεφάλαιο, γονατίζω και προσεύχομαι στον Πατέρα. Θέλω να σταθούμε σε αυτή τη λεπτομέρεια. Ο Απόστολος Παύλος γράφει αυτή την επιστολή στην εκκλησία στην Έφεσο όταν ήταν φυλακισμένος στη Ρώμη. Και εμείς σήμερα, αδελφοί, αισθανόμαστε και εμείς με ένα μέτρο ότι είμαστε στη φυλακή. Δεν μπορούμε να κινηθούμε 5 χιλιόμετρα. Δεν μπορούμε να ειδωθούμε ο ένας με τον άλλον κατά τον νόμο. Δεν μπορούμε να συναντηθούμε στην εκκλησία, εδώ στη συνάθρηση. Είναι σαν μια φυλακή. Και ιδίως αν μένεις σε ένα μικρό διαμέρισμα και δεν έχεις αυλή, είναι πιο πολύ δύσκολο και πιο πολύ αισθάνεσαι ότι είσαι στη φυλακή. Και όσοι έχετε μπει μέσα σε φυλακή, θα καταλάβετε τι εννοεί. Ακούνε τώρα ότι οι φυλακισμένοι τα έχουν πολύ καλά μέσα στη φυλακή, αλλά όσο και να έχουν διάφορα πράγματα, όταν μπαίνει στη φυλακή, όπως έχω μπει μερικές φορές για τη δουλειά μου, 6 πόρτες πρέπει να περάσεις, 7 πόρτες πριν να ειδείς κάποιον. Τύχη. Όλα είναι κλειστά. Καταλαβαίνεις πολύ γρήγορα τι είναι να χάσεις την ελευθερία σου γιατί είσαι μέσα σε 4 τοίχους. Και ο Απόστολος Παύλος ήταν στη φυλακή και η φυλακή τότε δεν θα είχε τις ανέσεις που έχουν σήμερα και ήταν σε δύσκολη θέση. Και τι κάνει ο Απόστολος Παύλος σε αυτή τη δύσκολη θέση? Προσεύχεται. Κάμπτω τα γόνατά μου προς τον Πατέρα του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, εκ το οποίο πάσα πατριά εν ουρανής και επί γης ονομάζεται. Προσευχή. Αδελφοί, ένα σημείο που θέλω να κάνω εδώ. Πολλοί χριστιανοί σήμερα έχουν επαναστατήσει γιατί δεν μπορούν να πάνε στην εκκλησία. Και δεν είναι καλό πράγμα που δεν μπορούμε να πάμε στην εκκλησία, αλλά και ο Απόστολος Παύλος δεν μπορούσε να πάει να μιλήσει στην εκκλησία στην Έφεσο. Ήταν περιορισμένος.
αλλά δεν σταμάτησε η ζωή. Δεν σταμάτησε η χριστιανική ζωή του Αποστόλου Παύλου. Το πρώτο πράγμα που έκανε ήταν προσευχή. Είναι πολλά που μπορούν να μας πάρουν, αδελφοί. Μπορούν να μας πάρουν την ελευθερία, μπορούν να μας πάρουν τα υπάρχοντα, μπορούν να μας διώξουν με όποιο τρόπο θέλουν, αλλά αυτό που είναι μέσα, η αγάπη του Ιησού Χριστού, αυτό που έχουμε, το θησαυρό, δεν μπορεί κανένας να το πειράξει. Και ο Απόστολος Παύλος το εξηγεί αυτό στο 8ο κεφάλαιο στην Επιστολή προς Ρωμαίους. Τι θα μας χωρίσει από την αγάπη του Χριστού? Τίποτα δεν μπορεί να μας χωρίσει. Μας το λέει ξεκάθαρο ο Απόστολος Παύλος. Και εδώ τον ευλέπουμε στα γόνατα προσευχή. Εγώ να ήμουνα, μπορεί η προσευχή μου να αρχίναγε με τα λόγια «Φύλαξέ με, Θεέ, σε αυτές τις δύσκολες καταστάσεις που είμαι σε αυτή τη φυλακή. Δώσε μου ελευθερία». Και οι αδελφοί θα προσευχόσανε για τον Απόστολο Παύλο, «Δώσε προστασία στον αδελφό τον Παύλο, δώσε να δοθεί ελευθερία, να βγει έξω». Και τι προσεύχεται εδώ ο Απόστολος Παύλος? Δεν προσεύχεται για κανένα από αυτά τα θέματα, απλώς λέει «Ο Θεός να δώσει εις εσάς κατά το πλούτον της δόξης αυτού να κρατεωθείτε εν δυνάμει δια του πνεύματος αυτού εις τον εσωτερικόν άνθρωπο». Είναι μέσα στη φυλακή και συγκεντρώνεται ο Απόστολος Παύλος στον εσωτερικό άνθρωπο. Γιατί αυτή η συγκέντρωση στον εσωτερικό άνθρωπο δεν εξαρτάται από πού είμαστε, πού στεκόμαστε αυτή τη στιγμή, είμαστε ελεύθεροι, είμαστε στη φυλακή, δεν εξαρτάται από τίποτα. Ο εσωτερικός άνθρωπος εν Χριστώ είναι πάντα ελεύθερος. Και εδώ ο Απόστολος Παύλος λέει «από το πλούτο της δόξας του Θεού να κρατεωθείτε εν δυνάμει», όχι με τη δικιά σας τη δύναμη, αλλά δια του πνεύματος του Αγίου, εις τον εσωτερικόν άνθρωπο. Είναι πολύ συγκεκριμένο αυτό, αδελφοί, όταν μιλάει ο Απόστολος Παύλος για τον εσωτερικόν άνθρωπο και πολύ σημαντικό για το χριστιανό. Ο κόσμος σήμερα ζει τόσο αφοσιωμένος με την ύλη που έχει ξεχάσει ότι ο άνθρωπος είναι πιο πολύ από την ύλη. Έχει ψυχή, έχει πνεύμα. Και ο Απόστολος Παύλος εδώ μας λέει ότι ο χριστιανός που τον έχει αγγίξει η αγάπη του Ιησού Χριστού, αυτός ο εσωτερικός άνθρωπος έχει αναζωοπυρωθεί και ζει τώρα. Στο 7ο κεφάλαιο στην Επιστολή προς Ρωμαίους ο Απόστολος Παύλος μας λέει για το φυσικό άνθρωπο και για τον πνευματικό άνθρωπο. Ο πνευματικός άνθρωπος είναι ζωντανός στον χριστιανό. Και γι' αυτό ο Απόστολος Παύλος συγκεντρώνεται στον εσωτερικό άνθρωπο. Και ο Ιησούς Χριστός μας λέει καθαρά, αδελφοί, ότι αυτά που έρχονται μέσα στον άνθρωπο, έλεγε στους Φαρισαίους που κοιτάγανε τι θα φάνε, τι θα πιούνε, να μην λερωθούνε με τίποτα, τους λέει αυτά δεν μετράνε, αυτό που λερώνει τον άνθρωπο είναι αυτό που βγαίνει από την καρδιά του. Και εδώ ο Απόστολος Παύλος προσεύχεται για τον εσωτερικό άνθρωπο. Η προσευχή για τον εσωτερικό άνθρωπο είναι αναγκαία, γιατί είναι αυτό που πρέπει να μεγαλώνει στο χριστιανό μέρα με μέρα. Καθώς το σώμα μειώνεται και αρρωσταίνει, το πνεύμα πρέπει να
κοιτάει πάνω, να μεγαλώνει, να κοιτάει για αυτή την ημέρα που θα είναι πρόσωπο με πρόσωπο με τον Ιησού Χριστό. Το δεύτερο είναι ότι αυτός ο εσωτερικός άνθρωπος είναι εκεί που μας αγγίζει και μας χτυπάει ο διάβολος. Όλοι οι άνθρωποι αρρωσταίνουν και εμείς αρρωσταίνουμε, αλλά ο διάβολος μπορεί να χρησιμοποιήσει και την αρρώστια να μας πειράξει, αλλά θα μας πειράξει πιο πολύ πώς θα αντιμετωπίσουμε αυτά που έχουμε μέρα με μέρα. Μας φέρνει αμφιβολία, σύγχυση. Μας λέει η πάλι μας το έκτο κεφάλαιο δεν είναι με σάρκα και αίμα, είναι με πνεύματα. Και γι' αυτό ο Απόστολος Παύλος προσεύχεται συγκεκριμένα για τον εσωτερικό άνθρωπο, γιατί εκεί μεγαλώνει ο χριστιανός και εκεί επιτίθεται ο σατανάς. Προσεύχεται ο Παύλος. Λέμε πολλές φορές ότι το θέλημα του Θεού θα γίνει. Το θέλημα του Θεού ναι θα γίνει, και πολλοί λένε άμα θα γίνει το θέλημα του Θεού γιατί να προσεύχουμε, αφού ο Θεός θα κάνει αυτό που θέλει. Να μην ξεχνάμε αδελφοί ότι ο Θεός δεν μας τα εξηγάει όλα. Δεν μας εξηγάει γιατί θέλει να προσευχόμαστε ο ένας για τον άλλον, όπως ο Απόστολος Παύλος για την εκκλησία στην Έφεσο. Μας δίνει να καταλάβουμε ότι είμαστε μία οικογένεια και η μία οικογένεια ενώνεται μαζί και ενώνεται μαζί με την προσευχή, και με αυτόν τον τρόπο ενεργεί ο Θεός, γιατί έτσι το θέλει ο Θεός, να προσευχόμαστε ο ένας για τον άλλον και εμείς τον Πατέρα για τις ανάγκες μας, γιατί με αυτόν τον τρόπο ενεργεί ο Θεός, γιατί ο Θεός το θέλει έτσι. Βλέπουμε, είναι στη φυλακή, δεν προσεύχεται για τις ανάγκες που είχε μέσα στη φυλακή, προσεύχεται για τους αδελφούς, για τον εσωτερικό τους άνθρωπο να στερεωθεί, να θεμελιωθεί δια τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου. Πιο συγκεκριμένα τι μας λέει εδώ ο Απόστολος Παύλος? Να κατοικήσει ο Χριστός δια της πίστεως εν τες καρδίας ημών, ώστε να ενδυνηθείτε εριζωμένοι και τεθελειωμένοι εν αγάπη. Ας σταματήσουμε εδώ ένα λεπτό αδελφοί. Η προσευχή είναι πιο συγκεκριμένη, όχι μόνο να στηριχτεί ο εσωτερικός άνθρωπος, όχι μόνο η δύναμη του Αγίου Πνεύματος να έρθει μέσα στον εσωτερικό άνθρωπο και να τον εφυλάξει από τις βουλές του πονηρού, αλλά μας λέει κάτι πιο μεγάλο, να έρθει ο Ιησούς Χριστός να κάνει το σπίτι του, να κατοικήσει στην καρδιά μας. Να κατοικήσει ο Ιησούς Χριστός στην καρδιά μας. Το είπε ξεκάθαρα στους Αποστόλους πριν φύγει στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, από το κεφάλαιο 14 μέχρι το κεφάλαιο 17 τα διαβάζουμε. «Αν με αγαπάτε να τηρείτε τις εντολές μου». Και εγώ θα σας στείλω τον παράκλητο που θα έρθει και θα κατοικήσει μέσα σας. Και θα έρθω εγώ και ο Πατέρας και θα κατοικήσουμε μέσα σας. Η προσευχή του Αποστόλου Παύλου είναι να κατοικήσει ο Χριστός μέσα μας. Αδελφοί, δεν πειράζει αν είμαστε στο σπίτι μας ή είμαστε ελεύθεροι να κυκλοφορήσουμε όπως θέλουμε, να έρθουμε στην εκκλησία, αυτά δεν μετράνε εν σύγκριση με αυτό το μεγάλο γεγονός και τη μεγάλη αλήθεια που μας λέει ο Απόστολος, ότι ο Ιησούς Χριστός πρέπει να κατοικήσει μέσα στην καρδιά μας.
Μπορεί να είμαι στη φυλακή και ο Χριστός να είναι μέσα στην καρδιά μου. Μπορεί να είμαι μακριά, απομονωμένος και ο Χριστός είναι στην καρδιά μου. Και μπορεί να είμαι με όλους τους αδελφούς και ο Χριστός πρέπει να είναι να κατοικεί μέσα στην καρδιά μας. Εριζωμένη, μεγάλη λέξη, να έχεις βαθιές ρίζες και τεθελιωμένη, να έχεις θεμέλιο σωστό και σίγουρο εν αγάπη. Η αγάπη. Να καταλάβετε με τα πάντων των Αγίων το πλάτος και μήκος και βάθος και ύψος και να γνωρίσετε την αγάπη του Χριστού. Η αγάπη του Χριστού. Να κατοικεί ο Χριστός μέσα μας, να έχουμε βαθιές ρίζες και θεμέλιο στην αγάπη του Χριστού. Κοιτάξτε πού μας έχει πάει ο Απόστολος Παύλος, από εκεί που ήταν στη φυλακή, που θα λέγαμε το λογικό είναι να προσευχηθεί για τις ανάγκες του και τις ανάγκες των αδελφών και να μπορεί να βρει την ελευθερία. Και ο Απόστολος Παύλος, με την έμπνευση του Αγίου Πνεύματος, ο μεγάλος Απόστολος Παύλος είχε καταλάβει τη μεγαλύτερη αλήθεια, ότι η μεγαλύτερη ανάγκη του πιστού είναι η αγάπη του Χριστού να είναι μέσα στην καρδιά του. Μας το λέει στην επιστολή προς Κορινθίους, και να μπορείτε να με την πίστη, να κινήσετε, πίστη σας να κινήσετε τα βουνά και να έχετε την καλύτερη θεολογία και να έχετε την καλύτερη γνώση και να πουλήσεις τα υπάρχοντά σου, να βοηθήσεις τους φτωχούς. Πώς μας καταλήγει? Είναι σαν κύμπαλο που το χτυπάνε? Είναι σαν να είσαι τίποτα, λέει ο Απόστολος Παύλος, αν δεν υπάρχει η αγάπη. Και η προσευχή, αδελφοί, και η μελέτη πρέπει να είναι γύρω σε αυτό το θέμα. Η αγάπη του Χριστού, καθώς φανερώνεται στην Αγία Γραφή, να γίνεται μία πραγματικότητα στη ζωή τη δικιά μου και στη ζωή τη δικιά σου. Αυτή η αγάπη που ξέρει να θυσιάζει, να βάνει τις ανάγκες του αδελφού μπροστά από τον εαυτόν μας. Δεν μπορώ στην ώρα που μας μένει ούτε να αρχινήσω να αναλύσω και να μιλήσουμε για όλα τα εδάφια που μιλάνε για την αγάπη του Ιησού Χριστού. Απλώς θέλω να καταλάβουμε αυτό το πρωί, αδελφοί, ότι η συγκεκριμένη προσευχή του Αποστόλου Παύλου σε δύσκολες μέρες ήταν η αγάπη του Ιησού Χριστού να θεμελιωθεί και να βρει βαθιές ρίζες μέσα στον εσωτερικό άνθρωπο, μέσα στην καρδιά μας, να είναι ανοιχτή αυτή η επικοινωνία ανάμεταξύ εμάς και του Ιησού Χριστού και του Αγίου Πνεύματος και του Πατέρα, να είμαστε ενωμένοι. Άλλο ένα σημείο για αυτή την αγάπη. Και είχα σκοπό να μιλήσω από άλλο ένα μέρος που θα σας το εξηγήσω τώρα, αλλά καθώς έκανα σκέψεις και μελέτη δεν μπορούσα να ξεφύγω αυτό το τρίτο κεφάλαιο του Αποστόλου Παύλου που μιλάει και προσεύχεται σε μέρες δύσκολες όπως περνάμε κι εμείς και λέει ότι αυτά τα προβλήματα είναι προβλήματα. Δεν λέω ότι δεν είναι προβλήματα, λέει ο Απόστολος Παύλος, αλλά δεν είναι εκεί το σημαντικό σημείο. Το κέντρο είναι η αγάπη του Ιησού Χριστού.
γράφει στην επιστολή προς, γράφει στην εκκλησία στην Έφεσο. Κάποιος άλλος έγραψε στην εκκλησία στην Έφεσο, μπορεί 40-50 χρόνια μετά, δεν μπορούμε να ξέρουμε ακριβώς, αλλά ξέρουμε πολλά χρόνια μετά, έγραψε κάποιος άλλος στην Έφεσο. Ο Απόστολος Ιωάννης, πάλι με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος και την έμπνευση του Αγίου Πνεύματος, στο δεύτερο κεφάλαιο και στο εδάφιο 4, δεν θα το διαβάσω όλο το εδάφιο, είναι ένα πολύ σημαντικό σημείο, πλην έχω τι κατά σου, διότι την αγάπην σου την πρώτην άφηκας. Ξέρουμε ότι αυτή η εκκλησία είχε κάνει πολλά πράγματα, είχε κρατήσει σωστή διδασκαλία, αυτοί που ήσαν αιρετικοί τους είχε βάλει στη θέση τους, είχε όλα τα πράγματα που έπρεπε να είχε μια εκκλησία. Και δεν λέει ότι δεν είχε αγάπη, να προσέξουμε, δεν λέει ότι δεν είχε αγάπη, λέει την αγάπη σου την πρώτην άφηκας. Και μιλάει σε εκκλησία εδώ, την αγάπη την πρώτην άφηκας. Μέσα σε 40-50 χρόνια αυτή η εκκλησία στην Έφεσο, που είχε σταθεί μέσα σε έναν ιδωλατρικό κόσμο και είχε κρατήσει την αλήθεια με δύναμη, ο Θεός, ο Ιησούς Χριστός λέει την αγάπη την πρώτην, αυτό που είχες το έχεις αφήσει. Και εμείς έχουμε μια ιστορία 40-50 χρόνια. Ερώτημα, αδελφοί, αυτή η αγάπη η πρώτη την έχουμε σήμερα? Εγώ τη θυμάμαι αυτή την αγάπη από τα μάτια μικρού παιδιού. Την είδα να ενεργεί μέσα στην εκκλησία. Δεν λέω ότι όλα ήσαν τέλεια, αλλά είδα μία αγάπη για το πρόσωπο του Ιησού Χριστού που κινούσε όλες τις ενέργειες της εκκλησίας. Πολλοί από εσάς τη ζήσατε αυτή την πρώτη αγάπη. Και για αυτούς που μπορεί να ήρθανε μετά, να κάνετε την προσπάθεια και την ώρα να μιλήσετε με τους παλιούς που ήσαν εκεί στην αρχή, να καταλάβετε από τα μάτια τους πώς φαινότανε αυτή η πρώτη αγάπη. Γιατί μας λέει να θυμηθούμε την πρώτη αγάπη, να μετανοήσουμε και να κάνουμε τα έργα της πρώτης αγάπης. Είναι μεγάλο θέμα αυτό και θα πρέπει να το αφήσω για άλλη φορά. Αλλά εδώ ο Απόστολος Παύλος μας λέει, μας δίνει να καταλάβουμε ότι το κεντρικό είναι η αγάπη του Χριστού μέσα στην καρδιά μας, για να μπορούμε να καταλάβουμε το πλάτος, το μήκος και το βάθος και ύψος με όλων των Αγίων αυτή την αγάπη. Και τι άλλο μας λέει η υπερβαίνουσα πάσαν γνώσιν. Ξέρετε, αδερφοί, μπορούμε να διαβάζουμε την Αγία Γραφή όλη μέρα άμα θέλουμε και να μάθουμε πολλά πράγματα και να έχουμε πολλή γνώση. Μπορούμε να πάμε σε θεολογικές σχολές και να μάθουμε πολλά πράγματα. Μπορούμε να μελετήσουμε και τι έχουν πει άλλοι για το Λόγο του Θεού και να γίνουμε σαν professors, ας το πούμε, στο Λόγο του Θεού. Αλλά αυτή η αγάπη στην καρδιά,
η αγάπη του Ιησού Χριστού μέσα μας και αυτό το μεγάλο έργο του Σταυρού ξεπερνάει γνώση. Μιλάμε για κάτι που είναι πιο πάνω από την γνώση, πιο πέρα από τη γνώση. Μπορείς να τα μάθεις όλα και να μην έχεις καταλάβει αυτή την αγάπη, γιατί υπερβαίνει την γνώση. Αυτή η αγάπη είναι κάτι της εμπειρίας μέσα στην καρδιά. Καθώς μεγαλώνουμε ως χριστιανοί, καθώς απλώνεται το έργο του Ιησού Χριστού μέσα στην καρδιά μας, μεγαλώνει και καταλαβαίνουμε πιο πολύ και πιο πολύ αυτή την αγάπη του Ιησού Χριστού. Πράγμα που η εμπειρία μας διαμέσου της δυνάμεως του Αγίου Πνεύματος δεν μπορεί να την περιγράψει άλλος άνθρωπος. Δεν μπορεί να την καταλάβει αυτός που απλώς μελετάει και ζητάει γνώση. Για να πληρωθείτε με όλο το πλήρωμα του Θεού. Στο 5ο κεφάλαιο, στο 18ο εδάφιο μας λέει «Και μη μεθύσκετε με ίνων, εις το οποίο είναι ασωτεία, αλλά πληρούστε δια του Πνεύματος». Με άλλα λόγια, αυτό που κάνει το αλκοόλ, που κυριεύει τον άνθρωπο και τον κάνει να κάνει πράγματα που δεν πρέπει να κάνει, ο Απόστολος Παύλος σου λέει, εσείς γεμίσετε με το Πνεύμα το Άγιο και να συνεχίσετε να γεμίζετε με το αίμα το Άγιο, να γεμίζει μέσα στην καρδιά σας. Και εδώ στο δεύτερο, τρίτο κεφάλαιο μας λέει, με όλο το πλήρωμα του Θεού να γεμίσει την καρδιά μας αυτή η αγάπη. Μπορούμε, αδελφοί, εμείς οι μικροί ανθρώποι, οι αδύνατοι ανθρώποι, να καταλάβουμε αυτές τις μεγάλες αλήθειες χωρίς τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος. Αλλά είναι υπόσχεσή μας, είναι προσευχή του Αποστόλου Παύλου ότι αυτό ήθελε για τους αδελφούς. Αφού το λέει και ήθελε αυτό για τους αδελφούς, έπεται ότι ήταν κάτι που μπορούσαν να το έχουν. Και πολλές φορές εμείς θέλουμε να περιορίσουμε τον Θεό, να πούμε ότι αυτά ήταν μόνο για τον Απόστολο, ήταν μόνο για κάποιον άλλον, δεν είναι για μας τους απλούς χριστιανούς. Αλλά ο Λόγος του Θεού δεν μας μιλά για απλούς χριστιανούς και δυναμικούς χριστιανούς. Όλοι είμαστε παιδιά του Θεού, όλοι πρέπει να μεγαλώνουμε και το πλήρωμα του Θεού να μας γεμίζει μέρα με μέρα. Και πώς τελειώνει εδώ ο Απόστολος Παύλος αυτό το μέρος? Εις αυτόν που είναι δυνατός να κάνει τόσα πιο πολλά από ό,τι εμείς μπορούμε να καταλάβουμε, από ό,τι ζητούμε ή νοούμε, κατά την δύναμη την ενεργόμενη εν ημίν, εις αυτόν έστω η δόξα εν εκκλησία δια Ιησού Χριστού εις πάσας γενεάς των αιώνων, του αιώνος των αιώνων. Αμήν. Αυτά που ζητούμε και νοούμε, πιστεύετε αδελφοί ότι αν εμείς ζητούμε και νοούμε και θέλουμε να καταλάβουμε την αγάπη του Ιησού Χριστού μέσα στην καρδιά μας, ότι ο Θεός δεν θα το δώσει? Αποκλείεται να μην μας το δώσει αυτό ο δυνατός Θεός. Μπορεί να μην μας δώσει πολλά πράγματα που ζητάμε για τον εαυτό μας, που δεν είναι καλό για τον εαυτό μας, αλλά πιστεύουμε ότι αυτή η αγάπη του Χριστού να είναι ριζωμένη και θελειωμένη μέσα στην καρδιά μας, ότι ο Θεός δεν θα μας το δώσει και ότι δεν είναι δυνατός να μας το δώσει. Εις αυτόν, μόνο στο Θεόν, έστω η δόξα, να παρατηρήσουμε εν την Εκκλησία. Η δόξα του Θεού σήμερα, αδελφοί, φαίνεται μέσα στην Εκκλησία. Η δόξα του Θεού φαίνεται με την αγάπη που έχουμε εμείς ανάμεταξύ μας και για τον κόσμο, σε ένα κόσμο σκοτεινό. Μόνο αυτό είναι η δυνατή μαρτυρία του Ιησού Χριστού σήμερα. Όλοι μιλάνε, όλοι έχουν πολλά να πούνε, αλλά πολύ λίγοι
μπορούν να δείξουν αυτή την αγάπη του Ιησού Χριστού. Θέλω να κλείσω, αδελφοί, και να θυμηθούμε, αν και είμαστε σε δύσκολες μέρες, αν και αισθανόμαστε περιορισμένοι ή ας το πούμε και φυλακισμένοι, αυτό που είναι ο εσωτερικός άνθρωπος δεν μπορεί να το πειράξει κανένας. Και ο Απόστολος Παύλος, όταν βρέθηκε σε τέτοιες μέρες, η προσευχή του ήταν τόσο συγκεκριμένη για τον εσωτερικό άνθρωπο, να κατοικεί ο Ιησούς Χριστός μέσα μας, η αγάπη του Χριστού, να είναι θεμελιωμένη και ριζωμένη βαθιά και να φέρνει καρπό. Προσευχή που μπορεί να μην την περιμέναμε από τέτοιες δύσκολες καταστάσεις, αλλά ο Απόστολος μας μιλάει πολύ καθαρά για το κεντρικό σκοπό του χριστιανού. Η αγάπη του Χριστού να είναι μέσα στην καρδιά του και να φαίνεται σε αυτούς γύρω του. Ο Κύριος να αναλάβει το λόγο του στην καρδιά μας και ας κλείσουμε με μια προσευχή. Πατέρα μας, σε ευχαριστούμε γιατί ο λόγος σου είναι καθαρός. Σε ευχαριστούμε γιατί έχει τόσο βάθος που μπορούμε μέσα σε αυτό το βάθος να κολυμπάμε μέρα με μέρα και να μεγαλώνουμε και να έχουμε θεμέλιο σωστό τον Ιησού Χριστό και η ρίζα να μεγαλώνει και να γίνεται πιο βαθιά στην αγάπη του Ιησού Χριστού. Σε ευχαριστούμε για αυτές τις υποσχέσεις, σε ευχαριστούμε με τον τρόπο που μιλάει ο Λόγος Σου. Αυτές τις δύσκολες μέρες, Πατέρα μας, δώσε μας να καταλάβουμε ότι το πιο σημαντικό είναι ο εσωτερικός άνθρωπος, ότι τίποτα δεν μπορεί να μας χωρίσει από την αγάπη του Χριστού. Η προσευχή μας να είναι για τον εσωτερικό άνθρωπο, για τους αδελφούς μας, να μεγαλώνουμε όλοι και η αγάπη του Χριστού να μεγαλώνει στην καρδιά μας. Αυτό να είναι η προσευχή μας. Και να αφήνουμε όλα αυτά τα πράγματα γύρω μας, τα παντοδύναμα χέρια τα δικά Σου, γιατί ξέρουμε ότι τα παιδιά Σου, εμάς, δεν θα μας αφήσεις ποτέ. Η υπόσχεση είναι καθαρή. Τίποτα δεν μπορεί να μας χωρίσει από την αγάπη του Χριστού. Σε ευχαριστούμε. Προσευχόμαστε εις το όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν.